Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Πριν ξεκινήσουμε, ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe και να δείτε το κουμπάκι από κάτω που λέει εγγραφή και να μου ακολουθήσετε στο Instagram και πάμε να κάνουμε το σημερινό haul όπως έχετε δει εσείς ήδη τον τίτλο. Excited! Να σας πω ότι σήμερα θα κάνουμε ένα back to school haul. Θα έχει να κάνει και με ρούχα και με τετράδια, σχολική, γραφικό, ύλη, τέτοια κατάσταση. Είμαι φοιτήτρια μεν, δεν θα κάνω καν μαθήματα κανονικά, θα είναι ηλεκτρονικά. Παρ' όλα αυτά, μου αρέσει να οργανώνομαι, μου αρέσει να σκέφτομαι θετικά για τα μαθήματα όσο ξεκινάνε, γιατί αλλιώς σε παίρνουν η χάλια που τελειώνει μία εποχή το καλοκαίρι που ουσιαστικά δεν κάνεις τίποτα, δεν έχεις υποχρεώσει κτλ. Παρ' όλα αυτά, δείτε σήμερα τι αγόρασα τον τελευταίο καιρό και θα περάσουμε τέλεια. Βλέπετε, είμαι full χαλαρά, ούτε καν βάφτηκα, βαριέμαι, επίσης δεν θέλω να πάω γυμναστήριο, οπότε απλά σας λέω πάρτε κάτι να τρώτε, χαλαρό βιντεάκι. Και κάτι τελευταίο θέλω να πω, να θυμηθώ όμως τι. Α, και ψιλοβαριέμαι να σας πω την αλήθεια να το κάνω try on haul. Αν δεν έχεις δει, έχω κάνει πάρα πολλά try on hauls μέχρι τώρα και θα σας αρέσουν και εμένα μου αρέσουν, απλά βαριέμαι να φοράω ρούχα γιατί βασικά μπορεί και να κάνω try on haul, δεν ξέρω, θα δείτε. Άμα σε έχω βάλει τέτοια το έχω κάνει, άμα δεν έχω βάλει βιντεάκια με πώς θα φοράω δεν θα το έχω κάνει. Λογικά θα το κάνω γιατί πρέπει να είναι τέλειο το βίντεο για να το ανεβάσω, αλλά πάμε να αρχίσουμε. Θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο back to school, έχει να κάνει με μαγιό, απλά τα έχω αγοράσει τελευταία και δεν σας τα έχω δείξει καθόλου. Οπότε πήρα 3 μαγιό από τον Decoro, επειδή είχε προσφορά 2 και ένα δώρο και το πρώτο μαγιό που πήρα ήταν αυτό εδώ πέρα. Πείτε μου λίγο πόσο όμορφο είναι. Είναι λευκό με μαύρες γραμμούλες, στυλ bandeau και το κάτω είναι αυτό εδώ πέρα το ψηλόμεσο. Μου φαίνεται πολύ όμορφο, πολύ chic, elegant, δεν ξέρω. Μ' αρέσει πολύ αυτό το μαγιό, μια φορά το έχω βάλει νομίζετε, αλλά μ' αρέσει. Δεύτερο μαγιό, πήρα ένα με lurex. Δεν είναι ότι πιο βολικό από άποψη υφάσματος πάνω στο σώμα. Παρ' όλα αυτά είναι ωραίο γυαλίζει, δηλαδή το βλέπετε, είναι δεραμάντο συγκεκριμένο. Μ' αρέσει πολύ αυτό το χρώμα. Είναι απλό τριγωνάκι το πάνω. Και είναι ένα μπραζίλ το κάτω, το οποίο είναι καλό, δεν είναι πολύ κοφτό. Είναι καλό. Οπότε καλό αυτό. Και αυτό μια φορά το έχω βάλει. Και τελευταίο είναι ένα με κρυκάκια, το οποίο είναι έτσι, σαν χρώμα σαν πιο μήλο είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το χρώμα. Μου φαίνεται εκπληκτικό και ωραίο για μαύρισμα. Πίσω κάνει και τη σουρίτσα. Και το πάνω είναι πάλι σαν bandeau, αλλά με κορδονάκια που είναι λίγο έτσι διαφορετικά, με τον γκρίκο στη μέση. Μ' αρέσει. Δεν το έχω βάλει καμία φορά, αλλά μ' αρέσει. Να σας δείξω άλλο ένα ψιλοκαλοκαιρινό βασικά κομμάτι. Πήρα γυαλιά ηλίου, τα συγκεκριμένα είναι από Rangers, την εταιρεία που έχει κάνει τούνη. Ήθελα από περιέργεια βασικά να δω τη φάση, αν είναι καλής ποιότητας και να τα κρίνω λίγο. Και ήταν ένα γυαλί το οποίο είχα δει σε κάποια posts και μ' άρεσε κάποια στιγμή που χάζευα. Και λέω δεν τα παίρνω τέλος πάντων. Οπότε τα πήρα, είναι αυτά τα μαύρα, όλο μαύρα. Νομίζω είναι λίγο μεγάλα για το πρόσωπό μου. Παρ' όλα αυτά η ποιότητα δεν είναι άσχημη και επειδή πολλοί λένε ότι τα παίρνω από το Wish και τα ξαναπουλάει, δεν νομίζω ότι ισχύει. Δηλαδή στο Wish δεν νομίζω ότι θα βρει το γυαλάκι. Anyway, το point είναι θέλω να μου πείτε αν μου πηγαίνουν. Νομίζω είναι λίγο μεγάλα, δεν νομίζω ότι κολλάει. Το σχήμα νομίζω βέβαια μου πάει. Δεν ξέρω. Τα έχω βάλει μία φορά. Δεν φεύγουν, δηλαδή δεν είναι πολύ μεγάλα τα αυτά. Δεν ανοίγουν πολύ. Πάμε τώρα λοιπόν στα πιο φθινοπορεινά όντως. Ξεκινάω με αυτό το σκουλαρίκι, είναι από τα Ζάρα. Είναι ένα σκουλαρίκι το οποίο μπαίνει κανονικά αυτό εδώ πέρα στην τρύπα. Την κάτι που έχει εδώ πέρα στο αυτή και μετά το πάνω είναι σαν καφ και πιάνει πάνω. Μου φάνηκε διαφορετικό, ενδιαφέρον και πολύ έτσι όμορφο για κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο. Και έχει και δύο καφς έξτρα. Να σας πω επίσης ότι αν εσείς κοιτάζετε πέρα τα αυτιά μου και είναι περίεργο που φοράω ένα σκουλαρίκι από εδώ και ένα από εδώ και δεν είναι οι κανονικές μου τρύπες. Είναι επειδή τις τρύπησα χθες αυτές τις τρύπες. Ναι, έκανα μια τρίτη από εδώ και μια δεύτερη από εδώ. Και έχω αυτό το μπιλάκι τώρα. Και βαριόμουν να βάλω στα υπόλοιπα αυτιά, στις υπόλοιπες τρύπες, σκουλαρί. Καταλάβατε. Συνεχίζω από Pull&Bear, πήρα αυτό εδώ το t-shirt βασικά, το οποίο θεωρώ ότι είναι ιδανικό για κάτι έτσι λίγο πιο χαλαρό, πιο... Χαλαρό, δηλαδή θα το βάλω κάπου καλά, αλλά είναι πολύ ωραίο, έχει και ωραία χρωματάκια, δεν είναι ούτε μαύρο, ούτε γκρι, σκέτο. Είναι πολύ ωραίο το χρώμα της μπλούζας. Έχει εδώ πέρα το Rolling Stones στο logo, έχει πίσω τις γλώσσες που είναι λίγο πιο ιδιαίτερο. Και σίγουρα την έχετε δει να τη φοράω σε ένα post μου. Αν δεν την έχεις δει, πήγαινε, δες την στο Instagram, γιατί ανεβάζω αρκετά συχνά. Και βασικά τρελαίνομαι να μου μιλάτε και πέρα, να σε απαντάω και τα λοιπά, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ.
Και έχουν αρχίσει και μου στέλνει κόσμο και είναι πολύ ωραία. Και τα λέμε μόνοι μου εγώ. Επίσης την είδατε τσαλακωμένη αυτή την μπλούζα γιατί φορούσα πριν αρχίσει αυτό το βίντεο. Αλλά anyway, συνεχίζω με Μπέρσκα. Πήρα αυτήν εδώ τη φόρμα, δεν ξέρω, λατρεύω φόρμες. Όταν μπαίνει φθινόπωρο χειμώνας, φόρμα. Δώσε μου φόρμα και πάρε μου ψυχή, ας πούμε, δεν είναι. Φόρμα λοιπόν γκρι, απλή, κλασική, λάστιχο πάνω, λάστιχο κάτω. Και έχει εδώ πέρα πράσινα γραμματάκια που λέει Brooklyn USA. Πολύ απλή, κλασική και cute. Ταιριάζει με τα πάντα, μπορείς να την κάνεις λίγο dress up, dress down. Τέλεια! Συνεχίζω με Stradivarius, πήρα αυτό είναι εδώ τη τζαντούλα, είναι shoulder bag και γενικότερα έχω τρελαθεί λίγο τελευταία με τα shoulder bags, μου αρέσουν πάρα πολύ. Θεωρώ πως και ένα outfit στυλ αθλητικό με τη φορμίτσα μπορείς να το κάνεις λίγο έτσι πιο καλό, ας το πω, λίγο πιο κορτσίστικο, λίγο πιο fun. Παρέσει πάρα πολύ. Η συγκεκριμένη είναι κροκό, είναι matte, είναι μαύρη, είναι εύκολο να φορεθεί και why not. Από Stradivarius επίσης πήρα αυτό εδώ το top, το οποίο είναι χαλιά τσαλακωμένο, πρέπει να σιδερωθεί, εν πάση περιπτώσει όμως. Είναι άσπρο, είναι με μαύρα λουδάκια και είναι πολύ κολακευτικό το κόψιμό του και η λαιμόκοψη και το κόψιμο γενικότερα σφίγγει, κρατάει το σώμα πολύ ωραίο, έχει σφουκοφολιά στην πλάτη και μ' άρεσε, θεωρώ ότι πηγαίνει και με πιο φθινοπορεινά outfits και με πιο καλοκαιρινά, έχει βέβαια και μανικάκι το οποίο πάει λίγο πιο κάτω μέχρι κάπου εδώ, οπότε δεν το κάνει και καλοκαιρινό με τριαντάκι. Και επίσης από Stradivarius πήρε ένα απίστευτο jean το οποίο έχω πάρει από σχετικά πολύ αρχές όταν βγήκαν τα πιο έτσι φθινοπορεινά. Το έχω πάρει στο αντιβάριο και αυτό που σας είπα. Είναι ένα φαρδί τζιν που είναι στη μόδα. Είναι γκρι, δεν είχα γκρι τζιν γενικά. Το συγκεκριμένο μου άρεσε σε γκρι χρώμα. Να σα πω ότι συνήθως φοράω 36, το συγκεκριμένο πήρε 38. Είχε λίγο στενή γραμμή. Επομένως, είναι αυτό εδώ πέρα και έχει ένα πολύ φαρδί παντζάκι. Τέλος πάντων, πολύ φαρδί. Και δεν το έχω βάλει ακόμα προφανώς, δεν κάνει καύσωνα. Τώρα ελπίζω μέσα στο κυκλό να το φορέσω. Έτσι το βλέπετε βέβαια μετά τον κυκλό. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σε ψηλώνει κιόλας, είναι ό,τι πρέπει, αλήθεια. Να πάτε να το δείτε. Το έχει και σε χρώμα τζιν, νομίζω. Σε Stradivarius, πολύ ωραίο fit. Μ' αρέσει. Και πάμε στα πιο έτσι back to school, όντως. Πήγα πλαίσιο, public και Tiger. Θα ξεκινήσω από Tiger. Εάν θυμάστε βασικά, μου είχε σπάσει ο καθρέφτης μου. Bad luck full. Αλλά το είχα πει σε ένα vlog που είχα κάνει που είχα πάει σπέτσες και πορτοχέλη. Και ουσιαστικά μου είχε σπάσει ο καθρέφτης, επομένως έπρεπε να τον αντικαταστήσω. Και δεν το είχα καθόλου στο μυαλό μου και κάποια στιγμή βάφτηκα και ήμουν σε φάση. Όχι, το θυμάστε που είχα, δεν είχα καθρέφτη και είχα το καθρέφτη της παλέτας. Και ήμουν κάπως, δεν γίνεται αυτό, πρέπει να πάω να καθρέφτη τουλάχιστον προς το παρόν, εδώ τι θα κάνω. Οπότε πέρσα από το Tiger και είδε ένα πολύ ωραίο καθρέφτη και τον αγόρασα. Και είπα να σας τον δείξω. Λοιπόν, ήταν σε αυτό το κουτάκι, νομίζω έκανε κάπου στα 4 ευρώ, 5, 10, κάπου. Δεν ήταν πολλά λεφτά τέλος πάντων. Και είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι ωραίο μεταλλικό. Είναι μεταλλικό, δεν είναι πλαστικό. Και είναι ο καθρέφτης, έχει και πιο μεγεθυντικό από τη μία, κανονικό από την άλλη. Χρήσιμος, απλός. Επίσης τα Tiger, αν δεν το ξέρετε, έχει εκπληκτικές κάρτες και νομίζω παίρνεις 2 για 1 ευρώ και είναι ό,τι καλύτερο. Εγώ δεν σας πω και εμένα πήρα αυτήν εδώ την κάρτα, γιατί πάντα σου χρειάζεται μια κάρτα κάτι να γράψεις. Πήρα αυτήν εδώ την καρτούλα, την οποία θα γράψω σήμερα. Και πήρα και αυτό εδώ πέρα. Είναι περιοδικός πίνακας στη χημεία, ξέρετε. Και επειδή εγώ θέλω να τον έχω μπροστά μου συνέχεια λόγω σχολής, αποφάσισα να τον πάρω αυτή την κάρτα που είναι ωραία και να το βάλω με μαγνητάκι να είναι έτσι κάπως πιο cute, να μην το φτιάχνω εγώ, να είναι ωραίο φτιαγμένο, χρωματιστό, fun. Συνεχίζω με πλαίσιο. Πήρα λοιπόν αυτά τα μαγνητάκια μανταλάκια που αναγράφεται κάθε μέρα πάνω, δηλαδή Monday, Tuesday, Wednesday, και σκέφτηκα ότι είναι ιδανικά. Επειδή εγώ έχω ένα μαγνητικό πίνακα πίσω από το γραφείο μου, να το τοποθετήσω με τέτοιο τρόπο ώστε να βάζω, ξέρω εγώ, post-it notes. Τι έχω να κάνω κάθε μέρα και να γίνει έτσι οργανωμένο και φαν το γραφείο μου. Να μην είναι ένα σκέτο μαγνητάκι. Μου δίνει κάτι τίζα, ρε παιδί. Και να σα πω την αλήθεια, θέλω να τα χρησιμοποιήσω 2 εβδομάδες τώρα να οργανώσω το γραφείο μου. Δεν καταλαβαίνετε. Περιμένω να σα τα δείξω και δεν τα έχω βγάλει. Το βλέπετε όλοι, έτσι. Κλειστά. Επίσης, πείτε μου τι θέλετε να δείτε οργάνωση γραφείου, δωματίου, τώρα που ξεκινάει μια καινούρια σχολική, ας το πούμε, χρονιά. Δηλαδή, σχολική μένω, μετά το καλοκαίρι, πώς θέλω λίγο να οργανωθεί κτλ. Πείτε το μου αν θέλετε να δείτε κάτι τέτοιο. Συνεχίζω με πλαίσιο. Πήρα αυτό το πολύ μικρό και χαριτωμένο το τραδιάκι. Δεν ξέρω, μου φαίνεται χαριτωμένο. Είναι cute και θα το χρησιμοποιήσω για κάτι πολύ συγκεκριμένο νομίζω. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω για κάποιο να σχεδιάσω τα workouts μου, τα φαγητά, να σημειώνω κάτι τι. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα το χρησιμοποιήσω γιατί. Αλλά είναι γλυκούλη, είναι λεπτούλη, δεν είναι για πολλά όμως. Από το πλαίσιο,
Έχω πάρει λοιπόν αυτό το τετράδο, το οποίο δεν είναι υπέροχο, είναι minimal, είναι τα χρώματα πολύ pal, είναι μικρό, δεν είναι το α4, περιέχει 80 φύλλα και θέλω πως είναι χρήσιμο και είναι πολύ πολύ cool, με εκφράζει δηλαδή, καταλαβαίνετε. Επίσης πήρα αυτό το τετράδιο από το πλαίσιο, το οποίο είναι α4 αυτό το συγκεκριμένο και έχει τους κάκτους και αυτό πολύ όμορφο, γιατί δεν ξέρω, εγώ όταν πάρω το τετράδιο τέτοια δεν θέλω να τα χρησιμοποιώνται μεταξύ. Άλλο κόλλημα αυτό. Πήρα και αυτό το τετράδιο, λίγο πιο έτσι abstract και διαφορετικό, στα ίδια χρώματα το βλέπετε, και πήρα και αυτό το τετράδιο. Όλα αυτά είναι α4, αυτό εδώ πέρα το λατρεύω, δεν ξέρω, είναι και πάλι τα ρογάκινα. Αυτό πρέπει να γίνει το workout plan μου δηλαδή, όχι πείτε μου. Και τέλος από πλαίσιο, πήρα αυτό εδώ πέρα το φάκελο, με το κλικ που βάζεις από κάτω τα χαρτιά και γράφεις σκληρό για να μην γίνεται χάλια, τέλος πάντων, άμα είναι ξύλο και έχει ας πούμε σοχές κτλ. Οπότε πήρα αυτό εδώ πέρα, το οποίο ανοίγει κιόλας σαν φάκελος και έχει μέσα χαρτιά και έχει και ένα σαν τσεπάκι, θήκη, για να βάζεις κανένα άλλο δείκτη, κάτι τίς που θες να κουβαλήσεις. Επομένως θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο και πρακτικό. Άσχετα που εγώ τώρα δεν θα πάω στη σχολή, θα γράφω σπίτι μου, λες και είμαι στη σχολή ή να το ξέρεις τι. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, όσο και αν δείτε ηλεκτρονικά μαθήματα θα με καταλαβαίνετε, αλλά αν δεν κάνεις λίγο το χώρο σου να νιώσεις ότι όντως είσαι στη σχολή, δηλαδή να οργανωθείς, να κάνεις κάποια πράγματα, να βοηθήσεις, να κάνεις σημειώσεις εκείνη την ώρα, δεν περνάει με τίποτα η ηλεκτρονική διάλεξη, με τίποτα. Και καταλήγεις να μην προσέχεις και να σκέφτεσαι άσχετα πράγματα και επειδή είσαι και στο χώρο του σπιτιού σου που έχεις συνηθίσει να ξεκουράζεσαι και να κάνεις άλλα πράγματα, δεν είναι εύκολο να συγκεντρωθείς στο μάθημα. Επομένως, έχω βρει αυτόν τον τρόπο να οργανώνομαι, να παίρνω φαν πράγματα, να γίνομαι γενικά να ενθουσιάζομαι για κάτι το οποίο πρόκειται να έρθει, έτσι ώστε να το βλέπω θετικά. Και πάμε και στα public. Πρώτα απ' όλα πήρα αυτούς τους αλληλοδείκτες. Είναι καλύτεροι γιατί είναι πλαστικοί, δεν είναι χάρτινοι, επομένως δεν λυγίζουν εύκολα. Οι συγκεκριμένοι είναι μπλε. Εντάξει, απλή οι αλληλοδείκτες, όλοι τους έχετε δει. Και επίσης από public πήρα αυτό το τετράδιο, το οποίο και αυτό θεωρώ πως είναι πολύ πολύ όμορφο, με τα ματάκια, χρυσό εδώ πέρα το σπιράλ. Και θεωρώ πως είναι πολύ πολύ όμορφο, έχει είναι δύο θεμάτων. Απλά όμορφο. Αυτά ήταν λοιπόν όλα όσα είχα να σας δείξω. Δεν είναι πάρα πολλά, παρόλα αυτά. Νομίζω ότι ήταν πολύ ωραίο το haul, είναι ωραία πραγματάκια, να σας δώσω λίγο έμπνευση, να ψηνίσετε κάποια έτσι πιο fun γραφική ύλη, να δώσετε λίγο ενέργεια και έμπνευση στην καινούργια σχολική χρονιά, γιατί χρειάζεται. Θα σας πω ότι όσα ρούχα σας έδειξα και οτιδήποτε βασικά μπορέσω να βρω online, θα σας το έχω από κάτω σε link στην περιγραφή και στα ρούχα θα σας έχω και νούμερα, έτσι ώστε αν θέλετε κάτι να το αγοράσετε κατευθείαν. Και αυτό ήταν βασικά το βίντεο για σήμερα. Εάν σου άρεσε, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και να κάνεις και ένα subscribe στο κανάλι μου. Και μην ξεχάσεις να κάνεις και ένα comment να μου πεις τι άλλο θες να δεις, γιατί θέλω τώρα να κάνω πιο πολύ υλικό, να βλέπουμε δύο βίντεο τη βδομάδα κλασικά όπως ήταν και προηγουμένως. Απλά είχα ένα κενό που έλειψα λόγω εξεταστικής, γι' αυτό μην τρελαίνεστε. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε να προσέχετε και να περνάτε τέλεια. Πολλά πολλά φιλάκια.